σας αγαπημένες μου φίλες και φίλοι. Ζώδια και συμβουλές με εμένα, τη Βαλεντίνη Βασιλιάδου. Κάθε μέρα, εδώ στη Γιούρο Τηλεόραση, για να λέμε τα ζωδιά μας. Αλλά και τι άλλο. Να μοιραζόμαστε χαρές και λύπες, στεναχώριες, προβληματάκια. Αλλά και πώς θα τα ξεπερνάμε. Συμβουλές λοιπόν. Συμβουλές πώς αντιμετωπίζουμε τα καθημερινά μας προβλήματα. Συμβουλές πώς να αλλάξουμε τη ζωή μας προς το καλύτερο φυσικά. Πώς να διορθώσουμε τα κακώς κείμενα της ζωής μας. Είναι εύκολο, πιστέψτε με. Φτάνει να υπάρχει η θέληση και η πίστη. Λοιπόν, θα πούμε τα ζώδιά μας. Και σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο πιστεύω ότι ενδιαφέρει τον περισσότερο κόσμο και λέγεται πεθερικά. Τώρα είναι μια λέξη που έχει όσες έννοιες μπορείτε να φανταστείτε. Και όμως πρέπει να συζητηθεί. Λοιπόν, ξεκινάμε με τι άλλο, με τα λατρεμένα μας κριάρια. Έχουμε. Είναι μια πολύ καλή ημέρα για σας αγαπημένοι κρύοι, για να ολοκληρώσεις τα σχέδια και να εκπληρώσεις τα όνειρα που κάνεις εδώ και καιρό. Στα αισθηματικά σου, αν καταφέρεις να κρατήσεις το άγχος μακριά από τις σχέσεις σου, θα δεις πιο θετικά τη ζωή σου και θα νιώσεις την ανάγκη να εκφράσεις τα συναισθήματά σου στο σύντροφό σου. Εσύ που δεν έχεις βρει ακόμη το άλλο σου μισό, πρόσεξε με ποιους ανθρώπους συναναστρέφεσαι το απόψινό βράδυ. Γιατί μπορείς να βρεθείς μπλεγμένος σε παρεξηγήσεις. Η δουλειά σου θα σου δώσει την ευκαιρία να πλησιάσεις τους στόχους σου και να νιώσεις ικανοποίηση από την επαγγελματική σου ζωή. Και τα οικονομικά θα πάνε καλύτερα, φτάνει να μειώσεις τα έξοδα. Ταύρος. Η σημερινή μέρα είναι κατάλληλη για να υλοποιήσεις πολλά από τα σχέδιά σου, κάνοντας όμως τις απαραίτητες αλλαγές. Μην βιαστείς να αποφασίσεις και αν θέλεις συμβουλεύσου δικά σου άτομα που μπορούν να σου δώσουν και μια άλλη οπτική των ζητημάτων που σε απασχολούν. Τα αισθηματικά είναι μια καλή μέρα για να μιλήσεις με τον σύντροφό σου σχετικά με ό,τι σε απασχολεί. Μόνο έτσι θα μπορέσεις να βελτιώσεις την κατάσταση της σχέσης σου. Και αν είσαι μόνος σου, μην χάνεις τη θετική διάθεση και μην κάθεσαι με τα χέρια σταυρωμένα. Βγες από το σπίτι και γνώρισε νέους ανθρώπους. Στη δουλειά θα παρουσιαστούν κάποια έκτακτα ζητήματα, αλλά αν βάλεις μπροστά τη λογική θα μπορέσεις να ανταπεξέλθεις με επιτυχία σε ό,τι κι αν προκύψει. Δίδυμη. Η ευαίσθητη πλευρά σου βγαίνει στην επιφάνεια σήμερα και σε κάνει να απομονώνεσαι από το περιβάλλον. Τα αισθηματικά πάνε καλά και μπορείς να μιλήσεις σήμερα με τον σύντροφό σου, ειδικά για θέματα που αφορούν την κοινή σας ζωή. Αν η μοναξιά είναι πλέον η παρέα σου, κάποιο άτομο από το παρελθόν ίσως σήμερα να κάνει τη δυναμική εμφάνιση. Και αν αυτή η επαφή σου χαλάει τη διάθεση, μπορείς να την αποφύγεις. Τα επαγγελματικά πάνε αρκετά καλά, αλλά εσύ αισθάνεσαι κουρασμένος και αυτό σου δημιουργεί εκνευρισμό και πίεση. Ηρέμησε και μην πιέζεις τον εαυτό σου γιατί θα έχεις αντίθετα αποτελέσματα. Καρκίνος. Σήμερα θέλεις να βελτιώσεις κάποιους τομείς της ζωής σου, αλλά δεν ξέρεις πώς. Πάντως, για να βρεις λύσεις θα πρέπει να εξωτερικευθείς περισσότερο και να μην επαναπάβεσαι αναβάλλοντας τις λύσεις στα προβλήματά σου. Τα αισθηματικά είναι σε μια καλή στιγμή για να ξεπεράσεις κάποια προβλήματα και να μιλήσεις με τον σύντροφό σου για αυτά που σε απασχολούν. Είναι στο χέρι σου να φτιάξεις τις καταστάσεις. Εσύ που βρίσκεσαι σε ερωτικές μοναξιές, βγες και διασκέδασε γιατί κάπου κοντά βρίσκεται μια ενδιαφέρουσα γνωριμία. Στη δουλειά, αρκετές νέες ιδέες θα σου ανοίξουν το δρόμο προς την υλοποίηση των στόχων και να μπορέσεις να βρεθείς πιο κοντά στην επιτυχία. Μη φοβάσαι τόσο πολύ το ρίσκο και βάλε νέους και υψηλότερους στόχους. Λιοντάρια. Είναι μια πολύ καλή ημέρα για σένα που πρόκειται να προκειμένου να συγκεντρωθείς και να δεις με μεγαλύτερη ωριμότητα και ρεαλισμό όλα όσα σε απασχολούν. Έχεις το νου σου για κάθε ευκαιρία που θα παρουσιαστεί και θα αφορά τα σχέδιά σου. Στα αισθηματικά σε περιμένουν ευχάριστες εκπλήξεις, καθώς η σχέση σου βρίσκεται σε μια καλή μέρα και εσύ απολαμβάνεις την αγάπη του συντρόφου σου. Αν πάλι είσαι μόνος σου, άφησε τον ερωτισμό σου ελεύθερο και θα δεις ότι θα κατακτήσεις και θα έχεις κατακτήσεις ενδιαφέρουσες και γοητευτικές.
Στη δουλειά σου όλα πάνε καλά και κάποιες αλλαγές θα φέρουν νέες προοπτικές. Αρκετές προτάσεις για συνεργασίες και συμφωνίες θα δημιουργήσουν ένα πολύ θετικό κλίμα. Παρθένος, αρκετά γεγονότα θα σπείρουν μέσα σου τις αμφιβολίες. Για διάφορες αποφάσεις που έχεις πάρει τον τελευταίο καιρό, καλό είναι να μην επηρεάζεσαι και να μείνεις σταθερός στις απόψεις σου. Βρες επιχειρήματα, να πείσεις τους γύρω σου και για όσα σκέφτεσαι και μην υποχωρείς τόσο εύκολα. Θα ακούσεις σήμερα παράπονα από τον σύντροφό σου που νιώθει πως αδιαφορείς και παραμελείς τη σχέση. Σκέψου αν έχει δίκιο πριν εκνευριστείς. Και αν πάλι βαρέθηκες στη μοναξιά, ξαναβρες το χαμογελό σου για να μπορέσεις να γοητεύσεις το άτομο που θέλεις. Τα επαγγελματικά σου πάνε αρκετά καλά, αλλά ίσως θα έπρεπε να γίνεις πιο απαιτητικός με τη δουλειά σου, αλλά και με τους συνεργάτες, ώστε να έχεις και τα επιθυμητά αποτελέσματα. Ζυγός, δείξε προσοχή στις κινήσεις και μην πελαγώνεις. Φρόντισε να αποφύγεις βιαστικές κινήσεις και αξιοποίησε τις επαφές και τις γνωριμίες που θα κάνεις προς όφελός σου. Άφησε μακριά από τη σχέση σου όλα τα προβλήματα και προσπάθησε να διατηρήσεις ένα ήρεμο κλίμα, αποφεύγοντας εντάσεις και λογομαχίες με το τέρι σου. Και αν δεν είσαι σε σχέση, είναι μια καλή μέρα να εκδηλώσεις το ενδιαφέρον σου προς το άτομο που σου αρέσει, γιατί μάλλον δεν έχει πάρει μήνυμα που θέλεις να του δώσεις. Στη δουλειά, κάποιες συμφωνίες ή συνεργασίες θα σε βοηθήσουν αρκετά να αντιμετωπίσεις τα προβλήματα που έχεις. Όπως και να έχει, θα πρέπει να είσαι συγκρατημένος, κυρίως στα οικονομικά. Σκορπιός. Το πείσμα και η επιμονή θα σου κάνουν και το πιο σταθερό και το πιο πιθανό σενάριο είναι να σε απομονώσουν από τους γύρω σου. Τα αισθηματικά, καλό είναι να σκέφτεσαι πριν μιλήσεις στον σύντροφό σου, γιατί κινδυνεύεις να πεις βαριά λόγια. Αξιοποίησε τη μέρα στο να τον πλησιάσεις περισσότερο, αφήνοντας στην άκρη τα νεύρα. Αν πάλι σε έχει κυκλώσει μοναξιά, μπορείς να πλησιάζεις το άτομο που σε ενδιαφέρει και κάνει την κίνησή σου χωρίς εγωισμός. Στη δουλειά θα παρουσιαστούν αρκετές ευκαιρίες και νέες συνεργασίες που θα σε φέρουν πιο κοντά στους στόχους. Τοξότης. Σήμερα νιώθεις αρκετά καλά για όσα έχεις κατακτήσει μέχρι σήμερα, αλλά αυτή η στάση μπορεί να είναι και παγίδα και μη σε κάνει να επαναπαυθείς, γιατί μην υποκύψεις και μην αναβάλεις υποχρεώσεις. Κινήσου χωρίς άγχος, αλλά με δυναμικότητα. Στα αισθηματικά, μίλα με τον άνθρωπό σου για αυτά που σε προβληματίζουν και μην υποκρίνεσαι πως όλα πάνε άψογα. Και εσύ που ακόμα κλείνεις ραντεβού με τη μοναξιά σου, επεδίωξε να βρεθείς με καλούς φίλους και ασχολήσου με πράγματα που σε ευχαριστούν. Η γνωριμία που θέλεις δεν θα αργήσει. Στα επαγγελματικά θα προκύψουν κάποια προβλήματα, αλλά αν είσαι ψύχρεμος είναι σίγουρο ότι θα μπορέσεις να τα αντιμετωπίσεις. Εγώ καιρος. Κάποια γεγονότα θα σε αναστατώσουν. Οι αποκαλύψεις και γενικά οι ειδήσεις που θα μάθεις μπορεί και να σε στεναχωρήσουν, αλλά να σου δώσουν και κάποιες απαντήσεις, με αποτέλεσμα να δεις και ξεκάθαρα ορισμένα ζητήματα. Μην απογοητεύεσαι λοιπόν και προχώρα με θάρρος. Θα χρειαστεί να είσαι σήμερα στο πλευρό του συντρόφου σου που σε χρειάζεται. Δείξε την αγάπη σου και άφησε την γκρίνια. Και αν πάλι βαρέθηκες στη μοναξιά, να γνωρίζεις ότι οι σημερινές πλανητικές συνθήκες σε ευνοούν πολύ, ώστε να είσαι έτοιμος για ένα νέο άτομο. Στη δουλειά θα κάνεις κάποιες αλλαγές που θα σε βοηθήσουν στα σχέδιά σου. Βάλε ένα καλό πρόγραμμα και μην αναβάλεις νέες υποχρεώσεις, γιατί ήδη είναι αρκετά θέματα σε εκκρεμότητα. Υδροχώος. Είναι πιθανό να προκύψουν απρόβληπτα προβλήματα στα επαγγελματικά και πρέπει να ασχοληθείς άμεσα με τη λύση τους. Ίσως διαπιστώσεις ακόμη ότι υπάρχουν προβλήματα στην επικοινωνία με τους συνεργάτες ή τους ανωτέρους, γεγονός που θα σας στεναχωρήσουν. Η μέρα σου δίνει καλύτερες επιρροές για να περάσεις ένα όμορφο βράδυ ξεκούρασης με τον σύντροφό σου, μπορείς να μιλήσεις μαζί του για όλα όσα σε απασχολούν και να μοιραστείς τις έγνοιες και τις ανησυχίες σου. Και εσύ που είσαι ακόμη ελεύθερος, θα φέρεις στο διάβολο σου ένα φιλικό πρόσωπο από το παρελθόν, που όμως έχει αλλάξει πολύ και θα σε γοητεύσει ιδιαίτερα. Φρόντισε σήμερα να δείξεις μεγάλη προσοχή σε κάποια σχέδια για να υλοποιήσεις την πορεία της δουλειάς σου. Γιατί υπάρχουν κάποιοι κρυφοί εχθροί και ανταγωνιστές που βάζουν τρικλοποδιές πίσω από την πλάτη σου. Καλά, αυτά συμβαίνουν πάντα. Ιχθύς. Η σημερινή μέρα θα δημιουργήσει κάποια προβλήματα και θα χρειαστεί να κρατήσεις την ψυχραιμία σου
για να αντιμετωπίσεις οτιδήποτε και αν παρουσιαστεί. Καλό είναι να ανοιχτείς σε νέες σκέψεις και απόψεις για να βρεις και κάποιες λύσεις. Πάρε την κατάσταση στα χέρια σου και δημιούργησε μια ευχάριστη ατμόσφαιρα με πρωτοβουλίες και κινήσεις που θα ευχαριστήσουν τον σύντροφό σου. Αν αυτή την περίοδο αναζητάς το άλλο σου μισό, ξέρεις πολύ καλά τι πρέπει να κάνεις για να κερδίσεις το άτομο που σε ενδιαφέρει. Γι' αυτό μη διστάζεις. Και στα επαγγελματικά, κάποιες καθυστερήσεις ή αδιέξοδα σε προβληματίζουν και θα σε αγχώσουν. Αλλά αν ακολουθήσεις το ένστικτο, όλα θα λήξουν όπως τα θέλεις. Τα οικονομικά σου απ' την άλλη πηγαίνουν καλά και κάποιες θετικές συγκυρίες θα σε βγάλουν από τη δύσκολη θέση στην οποία βρίσκεσαι. Τελειώσαν τα ζωδιά μας, αγαπημένες μου και αγαπημένοι μου. Και τώρα θα μιλήσουμε για τις μανούλες. Μανούλες πεθερούλες. Εγώ τις πεθερούλες τις λέω μανούλες, γιατί είναι μανούλες. Τώρα εδώ οι απόψεις βέβαια διείστανται, γιατί έχουν γίνει απίστευτα πράγματα. Απίστευτα. Δηλαδή αυτά που αντιμετωπίζω στο γραφείο μου είναι τρομακτικά, θα έλεγα. Τα πεθερικά λοιπόν. Και από πού να ξεκινήσουμε ένα κεφάλαιο, γιατί έχει τόσες πολλές περιπτώσεις. Λένε, ποια είναι καλή τώρα, η νύφη είναι καλή ή η πεθερά είναι καλή. Η νύφη δεν αγαπάει την πεθερά ή η πεθερά την νύφη. Τι γίνεται. Υπάρχουν πάρα πολλές διαφορετικές ιστορίες, απόψεις. Και όλα, πάντα, όπως έλεγα και σε άλλες εκπομπές, βασίζονται πού? Στην αγάπη. Είναι κατά πόσο είσαι ανοιχτός, είναι η καρδιά σου ανοιχτή για να δώσει αγάπη. Έχουμε τώρα δηλαδή το γιο, να πάρουμε την πλευρά της πεθεράς. Ανάλογα τι σχέση έχει βέβαια με το γιο. Είναι μανάδες οι οποίες θέλουν τους γιους υποχείριά τους, καταπιεσμένους ή να τους κάνουν αυτές ό,τι θέλουν. Δεν εννοούν να καταλάβουν κάποιες γυναίκες ότι τα αγόρια ή τα κορίτσια, ανάλογα, αλλά συνήθως έτσι γίνεται, κάποια στιγμή κάνουν οικογένεια και οικογένεια σημαίνει η γυναίκα τους και τα παιδιά τους. Υπάρχουν γυναίκες πεθερές, είστε από την πλευρά του κοριτσιού είτε του αγοριού, που ανακατεύονται πάρα πολύ μέσα στο ζευγάρι και στην οικογένεια. Έχω ακούσει και έχουν έρθει περιπτώσεις που έχω ανοίξει τα χαρτιά και είδα που έχουν κάνει άσχημα πράγματα για να χωρίσουν το ζευγάρι. Και επειδή υπήρχε αγάπη προφανώς, και η αγάπη είναι μεγαλύτερη και από τη μαγεία, το ξέρετε η δύναμη της αγάπης, είδα ότι τελικά όλα αυτά που κάνανε κάποιες πεθερές για να διαλύσουν οικογένεια ή ζευγάρι, πέσανε πάνω στα παιδιά. Και υπάρχουν αρρώστιες, υπάρχουν αναπηρίες, υπάρχουν πράγματα τέτοια. Έχω δει τρελά πράγματα που γυναίκες που δεν τα ξέραν ή κάποιες άλλες που τα βρήκαν κιόλα και ήρθαν και μου το είπανε, που βγήκανε, που γίνανε από πράξεις όχι καλές, από μαμάδες, από πεθερές δηλαδή. Είτε από το άντρα την πλευρά, είτε από τη γυναίκα, δεν έχει σημασία. Όμως γίνανε. Και φυσικά, όταν γίνονται τέτοια πράγματα από πεθερά ή όταν δεν έχεις την ευχή της μάνας, της πεθεράς, γιατί η πεθερά είναι μάνα ούτως ή άλλως, είναι επόμενο ότι δεν θα πάει καλά το ζευγάρι. Τώρα, δηλαδή υπάρχουν πεθερές που πραγματικά, ό,τι και να κάνει, μα ό,τι και να κάνει η νύφη ή ο γαμπρός, δεν θέλουν, τελείωσε, δεν κάνει για το γιο μου, δεν κάνει για την κόρη μου, δεν δίνει καν την ευκαιρία. Μπορεί το παιδί σου να είναι ευτυχισμένο, ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να είναι. Από την πλευρά των πεθερικών όμως. Να πάμε από την πλευρά της νύφης. Της νύφης ή του γαμπρού. Λένε, α, η πεθερά είναι κακιά. Δεν είναι πάντα κακιά η πεθερά, κορίτσια. Και να σας πω και κάτι τώρα για εσάς, για τα νέα κορίτσια, σαν συμβουλή από μένα για εσάς με πολύ αγάπη. Γιατί ξεκινάτε τώρα, έχετε μια σχέση, πιθανότητα να αραβωνιαστείτε, να παντρευτείτε, δεν ξέρω τι σας λέει η μαμά σας. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι όταν αγαπάς έναν άντρα, πρέπει, είναι λογικό, είναι φυσιολογικό, έτσι πρέπει να γίνει, να αγαπάς
και τον άνθρωπο που τον έφερε στη ζωή. Δεν γίνεται λοιπόν, χωρίς να ξέρεις τίποτα για τη γυναίκα αυτή η οποία δεν σε πείραξε, γιατί δεν υπάρχουν μόνο κακές πεθερές, υπάρχουν και καλές πεθερές και μάλιστα και πολύ καλές πεθερές. Όταν λοιπόν έχεις μια γυναίκα την οποία καν δεν τη γνωρίζεις ακόμα, αλλά είναι η πεθερά, δηλαδή η κακιά αυτή η λέξη ότι η πεθερά είναι κακή, γιατί είναι κάτι κακό η πεθερά. Δεν μπόρεσα ποτέ μου να καταλάβω. Και δεν είναι πάρουνε πάντα οι πεθερές κακές. Έχει και καλές πεθερές. Όταν λοιπόν θέλεις να γνωρίσεις, να σε γνωρίσει τη μαμά του ή τους γονείς του, πρώτα απ' όλα θα πρέπει να στο έχει μάθει η μάνα σου αυτό και αν όχι θα στο μάθω εγώ. Πρέπει να σέβεσαι τους γονείς του άντρα σου, γιατί είναι το αίμα τους, ουσιαστικά, είναι οι γονείς του. Οι γονείς του είναι κάτι ιερό, το οποίο πρέπει, εάν θέλεις να σε σεβαστούν και να σε σεβαστεί και ο άντρας σου, πρέπει να σεβαστείς εσύ τους γονείς του. Και τη μάνα του και τον πατέρα του. Και να μην προσπαθήσεις με δόλιο τρόπο να τον αποκόψεις από τη μάνα του, τον πατέρα του ή και τα αδέλφια του φυσικά. Γιατί αυτό είναι εσχρό, πρόσεξε τι λέω, είναι εσχρό και ποταπό. Συνήθως αυτό το κάνουν οι γυναίκες που είναι κομπλεξικές και με ανασφάλεια. Νιώθει ανασφάλεια γιατί βλέπει ας πούμε μια κουνιάδα η οποία είναι μια όμορφη κοπέλα. Τι ζηλεύεις την κουνιάδα σου, είναι η αδελφή. Είναι η αδελφή, δεν θα ζηλέψει τον άντρα σου από την αδελφή του. Ή γνωρίζεις μια πεθερά η οποία είναι μια όμορφη πεθερά. Νέα πεθερά, γιατί τώρα οι γυναίκες είναι όμορφες όλες. Και βλέπεις μια νέα πεθερά και όμορφη. Τι σημαίνει αυτό, ότι πρέπει να ζηλέψεις την πεθερά σου επειδή είναι όμορφη. Ό,τι και να είναι όμορφη, είναι η μάνα του ή του άντρα σου. Είναι δυνατόν να ζηλέψεις. Ζηλεύουν όμως, αλλά ξέρετε ποιες κοπέλες ζηλεύουν. Ζηλεύουν οι κοπέλες οι ανασφαλείς, ζηλεύουν οι κοπέλες που δεν έχουν αξίες. Οι κοπέλες οι κομπλεξικές. Οι κοπέλες που έχουν αισθήματα κατωτερότητας, που δεν έχουν αυτοσεβασμό και δεν έχουν αυτοεκτίμηση. Αυτές οι γυναίκες δεν αγαπάνε τις πεθερές τους και όταν πρόκειται για καλές πεθερές, που και δώρα τους κάνουν και πράγματα τους κάνουν και θυσίες τους κάνουν και τα παιδιά τους τα μεγαλώνουν. Και παρόλα αυτά, αυτές δεν τις θέλουν. Γιατί? Γιατί η μάνα τους έτσι τους έμαθε. Ή γιατί είναι στριφνές από μέσα τους. Όλα δεκτάνε σε αυτή τη ζωή. Όμως, δεν είναι πάντα κανόνας ότι οι πεθερές δεν είναι καλές. Είναι πάρα πολύ καλές οι πεθερές. Όχι όλες, όποιες είναι. Αν όμως πας κοριτσάκι με το χαμόγελο και με την ευγένεια και με το σεβασμό και αγκαλιάσεις την πεθερά σου, σε πληροφορώ ότι εκείνη η μάνα θα σε αγκαλιάσει κι αυτή. Και θα σε αγαπήσει κι αυτή. Στο κάτω-κάτω κέρδισε και την αγάπη της. Να σου πω και κάτι άλλο. Είπε και μια κουβέντα παραπάνω. Και τι έγινε. Γουνιός δεν είναι. Που κουβέντα παραπάνω δεν εννοώ να σε κατηγορήσει, να σε βρήσει. Εννοώ πιθανότητα να σου κάνει μια παρατήρηση και να σου πει κορίτσι μου, κάνω το αυτό καλύτερο. Μπορεί να σου το πει και σαν συμβουλή, σαν μεγαλύτερη. Ακόμα και αν δεν θέλεις να το εφαρμόσεις. Άκουσε το, χαμογέλας. Πες ένα ευχαριστώ. Θέλω να πω ότι μην κάνουμε τη ζωή μας δυσκολότερη από όσο είναι. Γιατί όχι δεν τη θέλω την πεθερά και όχι να την κάνω. Έρχονται και μου λένε να κάνουμε κάτι, να χωρίσουμε την πεθερά, τη μάνα από το γιο. Καλά καλέ δεν τρέπεστε. Είναι δυνατόν. Εκτός πια κι αν είναι μια μάνα η οποία χώνεται και δεν αφήνει με τίποτα το ζευγάρι να σταθεί, τότε ναι, μπορούμε να αφήσουμε τη μαμά χωρίς να κάνουμε κακό και να χωριστεί το παιδί από τη μάνα, αλλά όμως να μην ανακατεύεται. Να μην ανακατεύετε το τι θα αγοράσουν μες στο σπίτι, το πώς θα χειριστούν το νοικοκυριό τους και όλα αυτά. Όταν ένα ζευγάρι πάνω από τα 25, 27, 30, γιατί όταν είναι πιο κάτω από τα 25, οι γονείς πιθανότατα να ανακατεύονται γιατί τα παιδιά δεν ξέρουν να χειρίζονται καλά το νοικοκυριό. Όταν όμως τα παιδιά είναι πάνω από 30 χρονών, δεν χρειάζεται να ανακατευτεί κάποιος γονιός, ούτε με το μεγάλωμα των παιδιών τους, ούτε με το πώς θα χειριστούν το νοικοκυριό τους. Είναι ενήλικες, είναι άνθρωποι μεγάλοι που ξέρουν να κάνουν το σωστό ή το λάθος. Τώρα, εάν σαν μάνα εσύ από ένστικτο δεις και πεις για το γιο σου π.χ. αυτή η κοπέλα δεν κάνει για το γιο μου. Δηλαδή το ένστικτο της μάνας μιλάει πάντα και του το πεις με τρόπο χωρίς να την κατηγορήσεις. Και δεν το καταλάβεις. Συνήθως τα αγόρια από πείσμα και μόνο παντρεύονται μια γυναίκα η οποία είναι ακατάλληλη με αποτέλεσμα
Τα αποτελέσματα είναι γνωστά και τα βλέπω κάθε μέρα στο γραφείο μου και τα βιώνω κάθε μέρα. Το αποτέλεσμα είναι ότι για πείσμα παίρνει μια γυναίκα με την οποία το ξέρει ότι δεν ταιριάζει, τα δείγματα τα βλέπει ότι δεν κάνει γι' αυτόνα. Με τα θύματα. Το αποτέλεσμα είναι τα θύματα. Κάνουν ένα παιδάκι και μετά πως χωρίζεις και αφήνεις το θύμα το παιδάκι. Αυτά όμως τα σκέφτεται ο κόσμος πιο νωρίς. Γι' αυτό γίνεται ο αραβώνας. Ο αραβώνας είναι η περίοδος η δοκιμαστική που βλέπεις, δηλαδή γνωρίζουν τα πεθερικά, τα συμπεθέρια, όλα αυτά, για να δεις και κατά πόσο σέβονται τα συμπεθέρια το ένα το άλλο. Με στις γιορτές, τα Χριστούγεννα, στα Πάσχα, κάνουν διάφορες εκδηλώσεις, κάνουν να πάνε στο σπίτι τους, να φέρουν ένα κουτί γλυκά, τα απλά, τα καθιερωμένα, δεν λέω τρελά πράγματα. Ή τηλεφωνούν, ξέρεις συμπεθέρα μου, χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα, Χριστός Ανέστη και λοιπά, όλα αυτά που λένε ο κόσμος. Τα κάνουν αυτά, είναι τυπικά. Δηλαδή πρέπει να βλέπεις και εσύ κορίτσι μου, αλλά και εσύ παλικάρι μου. Είναι οι γονείς της κοπέλας σου τέτοιοι άνθρωποι? Είναι η κοπέλα σου ευγενική με τους γονείς σου? Όχι. Κάνει μούτρα? Ναι. Μην προχωράς στο γάμο. Κατάλαβες τι εννοώ? Κορίτσι μου, βλέπεις ότι ο άντρας σου, ο αραβωνιαστικός σου, δεν σέβεται τη μητέρα σου, ενώ κάνει τόσες θυσίες? Ναι. Μην προχωράς στο γάμο. Μην κάνεις άδικα το λάθος και παντρευτείς για να κάνεις ένα παιδί, για να χωρίσεις μετά, για να παίρνεις διατροφή και να κάθεις στο σπίτι και να ράζεις. Δεν είναι αυτό. Δεν σημαίνει με αυτό ότι είσαι ένας αξιόλογος άνθρωπος. Δείτε τα δείγματα τώρα που είναι νωρίς. Αν παρόλα αυτά όμως έχετε παραδείγματα τέτοια και ήδη είστε παντρεμένοι και ήδη έχετε παιδιά και ήδη είσαστε κάτω από την επίρρεια μιας κακιάς πεθεράς που σας έχει κάνει κακό στο παρελθόν και όλα αυτά, αυτό διορθώνεται και πάλι. Να μπερδεύετε δηλαδή μέσα στο ζευγάρι και να μην το αφήνει το ζευγάρι μόνο του να ζήσει. Επίσης το ζευγάρι, όχι μόνο μικρό, και μεγάλο το ζευγάρι όταν είναι και σε μεγάλες ηλικίες. Εγώ ξέρω κοπέλα που ήρθε 30 χρονών που μου λέει λυπάμαι τη μάνα μου γιατί όλη μέρα την τρέχει πεθερά της. Άκου τώρα, 55 χρονών γυναίκα και την τρέχει πεθερά της. Χάνουμε αυτό, κάνουμε εκείνο, την έχει μες στο σπίτι, ενώ δεν έχει, δεν είναι άρρωστη να πεις να την κοιτάξω, είναι άρρωστη. Έτσι, γιατί είναι στραβό ξύλο γριά. Γιατί? Αφού βλέπεις ότι είσαι ανάμεσα σε ένα ζευγάρι, νέοι άνθρωποι, 50, 55, 60 χρονών είναι νέοι άνθρωποι. Και τώρα που είναι μεγάλωσαν, θέλουν να πάνε το ταξιδάκι τους, γιατί τους δεσμεύεις, γιατί τους αφήνεις αφού είσαι γερή ακόμα, γιατί δεν αφήνεις τα παιδιά σου να είναι χαρούμενα? Η μάνα σημαίνει να βλέπει τα παιδιά της να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα, όχι να τα δυσκολεύει τη ζωή, να κάνει θυσίες για τα παιδιά της πρέπει. Αν βλέπετε ότι ή έχετε υπόνοια ότι κάτι σας έκανε πεθερά ή οτιδήποτε τέτοιο και βλέπετε ότι η ζωή δεν προχωράει, γιατί πρέπει να το δούμε, αυτό φαίνεται. Γι' αυτό λέμε καμιά φορά, βλέπουμε τι συμβαίνει στο παρελθόν από κάπου προήλθε. Σας πληροφορώ, 7 στα 10 περιστατικά είναι από άσχημα πράγματα που έχουν κάνει πεθερές στην οικογένεια και γι' αυτό και τα παιδιά δεν προχωράνε μπροστά. Ναι. Κι όμως, καθημερινά αυτά αντιμετωπίζω. Καθημερινά. Ή αν δείτε ότι είστε νιώπαντροι και βλέπετε ότι έχετε μια πεθερά που χώνεται, σας μπερδεύει, σας ανακατεύει, σας κάνει αυτά. Εσύ στο σπίτι σου, εμείς στο δικό μας. Υπάρχουν τρόποι να γίνουν αυτό. Σας το λέω κάθε μέρα. Δεν υπάρχει πρόβλημα αλυτό. Εγώ αυτό που προτείνω και συμβουλεύω βέβαια είναι να αγαπήσετε την πεθερά σας για να σας αγαπήσει και αυτή, ειδικά στις νέες τώρα σχέσεις. Σε εσάς που πέρασαν τα αυτά και αν θέλετε υπάρχει πάντα η συγγνώμη, η συγχώρεση, το να ξανα... δηλαδή οι σχέσεις να γίνουν ξανά όπως ήταν πριν ή να γίνουν καλύτερες οι σχέσεις. Εγώ ξέρω ότι η αγάπη νικάει τα πάντα. Εγώ τις πεθερές μου τις φωνάζω μανούλα, αλλά όχι με το στόμα, μέσα από την ψυχή. Γιατί όταν αγαπάς τον άντρα σου, αγαπάς και τη μάνα του, τον άνθρωπο που τον έφερε στη ζωή. Και όταν η μάνα βλέπει ότι το παιδί της το αγαπάει μια κοπέλα, δεν μπορεί αυτή η μάνα να μην αγαπήσει την ύφη. Δεν γίνεται, βρε κορίτσια. Κακά τα ψέματα. Η αγάπη είναι μεγάλη δύναμη. Αλήθεια σας λέω. Απλά πρέπει να είστε καλές. Καλά κορίτσια. Λοιπόν, πεθερούλες, κόρες, γαμπροί και όλοι εσείς, που εγώ σας αγαπάω πολύ, αν βλέπετε ότι η ζωή σας δεν προχωράει καλά για οποιοδήποτε λόγο, όχι μόνο γιατί μπερδεύεται ο πεθερός ή η πεθερά, αλλά γιατί και αυτό λύνεται, αλλά
Αν γενικά δεν προχωράει η ζωή σας, η δουλειά σας, δεν μπορείτε να βρείτε έναν άνθρωπο να παντρευτείτε, δηλαδή για όλους αυτούς τους λόγους, να μην στεναχωριέστε γιατί είμαι εγώ εδώ. Μπορούμε να κάνουμε το άνοιγμα της τύχης, την αλλαγή της τύχης, τον καθαρισμό της οικογένειας, τον καθαρισμό της επιχείρησης και να δείτε ότι η ζωή σας θα πάει πολύ καλά. Φυλαχτώ προστασία σας, ώστε να μην ξαναέρθει η αρνητική ενέργεια και να γκριζάρει η άβρα σας. Να φοράτε ένα φυλαχτό εδώ στην δεξιά πλευρά για κάποιες μέρες και μετά μαζί σας το φυλαχτό, γιατί ενεργειακά έχει δύναμη για μέχρι το τέλος της ζωής. Υπάρχει αυτό, φτάνει να μην βραχεί, έχει δύναμη το φυλαχτό και σας προστατεύει. Και φυσικά το λαδάκι του χρήματος για να έχουμε προσέλκυση χρημάτων, ειδικά ιδιαίτερα στους ελεύθερους επαγγελματίες, ό,τι μα ό,τι αντικείμενο και να έχουν, με μια σταγόνα μόνο, λαδάκι του χρήματος, το τρίβουμε στα χέρια μας, κάνουμε ένα σταυρό στο μέτωπο και λέμε κάποια λόγια. Λόγια προσέλκυσης χρημάτων και προσευχή. Και μια προσευχή συγκεκριμένη. Μαζί με το λαδάκι του χρήματος δίνω και το λιβανάκι, που είναι από 7 διαφορετικά λιβάνια, τα οποία είναι όλα από την Αίγυπτο και είναι όλα η προσέλκυση χρημάτων. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχουν στη φύση πετράδια και λιβάνια και χόρτα, φυτά, τα οποία έχουν το κάθε ένα και την ιδιότητά του. Από αυτά λοιπόν, από τη φύση μέσα, φτιάχνουμε λαδάκι προσέλκυσης χρημάτων για αυτούς που το πιστεύουν. Γιατί λειτουργεί μόνο σε αυτούς που το πιστεύουν. Οι καχυνδρεχείς άνθρωποι, οι δύσπιστοι και οι γκρινιάριδες, ολόκληρο κουβά να τους ρίξεις επάνω λάδι της τύχης ή των χρημάτων, δεν θα έρθει ποτέ. Μα γιατί έχουν κακή από μόνος τους, γιατί αποθούν οτιδήποτε θετικό. Και το μόνο που κάνουν είναι να βγάζουν ασχήμια από το στόμα τους, με κακία, τι είναι αυτά και δεν τα πιστεύω και δεν είναι καλά πράγματα και κάτι. Τι βγάζεις τόσο δηλητήριο, χριστιανή μου. Δεν το πιστεύεις, μην το πιστεύεις. Κάτσε εκεί στο χάλι σου το μαύρο και άσε τους υπόλοιπους ανθρώπους να πάνε μπροστά. Δεν σου ζήτησε και δεν σε επέβαλε κανένας να πιστέψεις τίποτα. Και να σου πω και κάτι, το τηλεκοντρόλ το κρατάς στα χέρια σου. Πατάς το κουμπάκι, αλλάζεις κανάλι. Είναι πολύ απλό το θέμα. Όταν όμως έχεις πίστη και διάθεση, τότε ναι, με την προσευχή και με αυτό που θα φωνάξεις, αυτό θα έλξεις, ναι. Και το λιβάνι, γιατί το λιβάνι τι κάνει ουσιαστικά. Όπως ανεβαίνει ο καπνός από το λιβάνι, μεταφέρει στο σύμπαν, στο Θεό, την ευχή μας. Αυτό κάνει. Αυτή είναι η χρησιμότητα του λιβανιού και φυσικά μαζί με το λαδάκι του χρήματος σας στέλνω και το πετράδι καλοτυχίας για το 2013. Και εκτός από το αυτό βέβαια μπορείτε και να το παραγγείλετε ταχυδρομικά ή να έρθετε να το πάρετε από το γραφείο μου, να σας το στείλω από όποιο μέρος της Ελλάδας και του κόσμου κι αν είστε, να σας το στείλω ταχυδρομικά ή με courier ή με το ταχυδρομείο, όπως εσείς θέλετε, σε αντικαταβολή φυσικά. Το ίδιο ακριβώς ισχύει και με το λαδάκι το ερωτικό, γιατί χρήματα χωρίς αγάπη. Πάλι φτωχός είσαι. Γι' αυτό το λόγο το ερωτικό λαδάκι για τα νέα παιδιά που θέλουν να έχουν ερωτική προσέλκυση για να βρουν το τέρι της ζωής τους ή για αυτούς που το βρήκαν ήδη το τέρι και κάπου μετά από 10-15 χρόνια, ξέρεις που κάπου πέφτει λίγο η ερωτική λίμπητο, για να επαναφέρουμε τον άντρα μας ή τη γυναίκα μας αντίστοιχα, ούτως ώστε να ξαναέρθει η αγάπη και ο έρωτας. Και κατά ψέματα, το ζευγάρι πρέπει να είναι δεμένο και ενωμένο. Και αν θέλετε πραγματικά να είστε δεμένοι με τον άντρα σας και να σας ακούει και να σας θέλει και να σας βλέπει μόνο εσάς όμορφοι και καμιά άλλη, τότε εκτός από το ερωτικό λαδάκι, κάνουμε και αυτό το ερωτικό δέσιμο, όπως το λένε, με μια ευχή ότι ο άντρας μας να θέλει εμάς, γιατί κακά τα ψέματα και οι κακές γυναίκες υπάρχουν τριγύρω μας που ρίχνονται και σε παντρεμένους και εδώ και εκεί, χωρίς συνείδηση, χωρίς συνέστηση. Υπάρχουν όλα αυτά, οι πειρασμοί υπάρχουν. Απλά κάνουμε εμείς οι γυναίκες το κουμάντο μας και δεν έχουμε τέτοια περιστατικά. Πάρα πολλές μετάνιωσαν που δεν με ακούσανε, πάρα πολλές, οι οποίες έρχονται τώρα κλαίγοντας και μου λένε «Άρε Βαλεντίνη, δεν σε άκουσα, να το κάνω τότε, τι ήταν να το κάνω τότε, που ήμασταν μια χαρά». Και τώρα έφυγε ξαφνικά από το σπίτι ή είναι με άλλη, άντε τρέχα Βαλεντίνη. Τώρα που είστε καλά, γιατί να μην το κρατήσουμε αυτό το καλά και το αγαπημένοι μαζί. Λοιπόν,
τηλέφωνο. Τα τηλέφωνα που βλέπετε είναι δύο κινητά απλά. Vodafone και WhatsApp. Μου τηλεφωνείτε να κλείσετε ραντεβού στο γραφείο μου, να κάνουμε πρόβλεψη ή αν θέλετε και είστε μακριά να κάνουμε τηλεφωνική πρόβλεψη. Θα σας πάρω εγώ σε σταθερό για να μην χρεώνεστε, απλά πρέπει να συνεννοηθούμε. Σας παρακαλώ πολύ, θέλω να κάνετε λίγο υπομονή και να μου τηλεφωνήσετε ξανά και ξανά, γιατί ξέρω ότι αμέσως δεν μπορώ να απαντήσω. Έχω πάρα πολύ δουλειά και είναι τόσα πολλά τα τηλεφωνήματα και κάποιες φορές ή είμαι στο κανάλι και κάνω εκπομπή ή έχω υπηρεσία έχω συνεδρία με κάποιο συνάνθρωπο, θα πρέπει να προσπαθήσετε να με ξανακαλέσετε ξανά και ξανά. Σας ευχαριστώ για την επιμονή σας και την υπομονή και την ανοχή σας. Αλλά είναι πολύς ο κόσμος που υποφέρει και είναι πολύς ο κόσμος που πρέπει να μιλήσω. Και όχι πολλά λόγια στο τηλέφωνο, δηλαδή κλείνετε το ραντεβού και θα τα λέμε από κοντά με μεγαλύτερη άνεση. Σας ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα μαζί μου. Με χαρά θα δεχτώ τα τηλεφωνήματά σας και φυσικά τις επισκέψεις σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας αγαπάω πολύ, σας φιλώ γλυκά. Γεια σας.